ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε, κύριε Λιάγο, δεν τελειώσα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε ότι να αναβάλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά άλλο τώρα... είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έτσι φάνηκε. Εβάσει του κυρίου Κωνσταντόπουλου έχω και εγώ μια πρόταση. Για κάνει. Λοιπόν, εφόσον αναβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ρωτάω ο κύριος Κωνσταντόπουλος να συζητήσουμε και να μάθουμε το τι συμβαίνει στην παράταξή σας, γιατί πρέπει να μάθουμε, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα αυτό. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είπα τι συμβαίνει στην παράταξή σας. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσει ό,τι συμβαίνει, γιατί αυτό εθεριάζει τη λειτουργία του Δήμου. Έχει 10 μέρες, αν δεν το αναλύσω, ήθελα να το πω αργότερα. Έχει 10 μέρες ο Δήμος. Βεβαίως να μας το αναλύσει. Λοιπόν, έχει 10 μέρες ο Δήμος που δεν λειτουργεί. Διαβάζουμε αναρτήσεις, σχόλια, πικρόχολα και άλλα απαράδεκτα σχόλια. Δεν πρέπει να συζητηθούν αυτά, πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι είναι επουσιώδες θέμα? Είναι σοβαρότατο θέμα. Εάν ο Πρόεδρος, όπως λέει, δεν έχει ετοιμάσει τα θέματα, εμείς να συμφωνήσουμε, να συζητήσουμε το άλλο, να ξεκαθαρίσει το άλλο θέμα. Και από εκεί και πέρα είμαστε διάθεση προκειμένου να διευκολύνουμε τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής να συζητήσουμε και τα θέματα σε άλλη μια μέρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν μπαίνουμε στα παραδεξιακά σας. Την Πέμπτη πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπαίνουμε στα παραδεξιακά σας. Εσείς θα τα λύσετε μόνοι σας. Όμως εμείς, αν δεν το βάλει στο θέμα, θα το κάνουμε ερώτηση. Λοιπόν, κάτι υπόθηκε για την δυσλειτουργία του Δήμου. Σας πληροφορώ ότι επειδή αυτόν τον καιρό θέλησα να ασχοληθώ εγώ προσωπικά με τα προβλήματα του Δήμου, εδώ είναι πρόεδροι, εδώ είναι παράγοντες που ξέρουν και βεβαιώνουν αυτή τη στιγμή ότι λύθηκαν προβλήματα μηνών. Έτσι, ο Δήμος δεν έχει κανένα πρόβλημα, λειτουργεί άψογα, έτσι απλώς και μόνο. Εγώ δεν πήγα σε ορισμένες επιτροπές, δεν πήγα να βρω σε κάποια ραντεβού που είχαμε παράγοντες και τέτοια που είναι για καλό του Δήμου, αλλά δεν υποχρέωση του Δημάρχου. Λοιπόν, και όλα βαίνουν όχι απλώς καλώς, άριστα. Και άμα θέλετε, θα σας αναφέρω όλη τη λίστα των προβλημάτων που λύθηκαν αυτές τις μέρες. Το τι γράφουν τα sites, οι ανώνυμοι και οι περίεργοι, είναι άλλη ιστορία. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν λέμε ότι... Σόλεπτο, κύριε Κωνσταντόπουλε. Εμείς δεν απαντήσαμε σε εμάς. Απάντησε σε εμένα ο Δήμαρχος. Και είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Έχουμε προσωπική άποψη για την. Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχει ζητήσει το λόγο εδώ και πολλή ώρα. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος απάντησε, θα δώσετε το λόγο μετά. Εντάξει. Λοιπόν.